Πάμε στον Νίκο τον Λιγερό που έχουμε πολύ πολύ καιρό να τον δούμε. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ κοντά μας, είναι μαζί και τον βλέπετε και φυσικά θα τον ακούσετε. Καλημέρα Νίκο Λιγερέ. Καλημέρα Αλεξία μου. Πω, τι ωραία φωνή, τι δυνατή, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε για άλλη μια φορά εδώ στον αέρα της εκπομπής μας. Χαίρομαι που είσαι και για άλλη μια φορά μαζί. Θέλω να ξεκινήσω ανάποδα. Πότε θα σε έχουμε στο νέο μας στούντιο? Αυτό δεν το ξέρω. Όπως αυτά ξέρεις, τα ξέρει ο πάντα το οργανώνει ο αριστητής. Θα το δούμε. Ο οποίος με πολύ χαρά μου είπε... Γιατί από τις πρώτες εικόνες που είδα από το στούντιο, το χάρηκα και νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη θέα. Βέβαια. Ναι, τώρα θα έχουμε θέα. Τι σου έλεγα πριν? Δέντρα, ουρανό, θάλασσα. Δεν έχουμε θάλασσα. Θα φτιάξουμε πισίνα απ' έξω, έτσι ώστε οι καλεσμένοι μας από το παράθυρό τους να βλέπουν ένα υπέροχο τοπίο. Ήταν ένα τρίμηνο, τετράμηνο αποχής από τις εκπομπές, από τον αέρα, γιατί θέλαμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο και καινούριο. Ελπίζω να το καταφέραμε, ωστόσο όμως εσύ δεν σταμάτησες. Είναι έτσι ή όχι? Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η παραγωγή του έργου όταν σε χαροποιεί είναι το ίδιο με τις διακοπές. Εξαιρετική απάντηση. Λακωνικότατος. Το ίδιο με τις διακοπές. Είναι πολλά τα θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα, είναι πολλά τα θέματα που αρχίζουν και ανησυχούν τον Έλληνα, αυτόν που θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ του. Το λέμε συνέχεια από εδώ, θα το πω για άλλη μια φορά. Πες μου Νίκο, ήσουν στην Αμερική, αποστολή Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σωστά. Η γέννηση της Ομοσπονδίας Βόρειο Υπηρωτών, οι Βορειοϋπηρώτες ως αυτόχθονας λαός. Σωστό. Πες μου λοιπόν, τι έκανες εκεί, με ποιους συνομίλησες, πώς είδες το κλίμα? Πρώτα απ' όλα πήγαμε στη Νέα Υόρκη, άρα είχαμε επαφές με την ομογένεια εκεί. Μετά στη συνέχεια πήγαμε Καναδά και συναντήσαμε τους ανθρώπους μας στην Οτάβα, στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο. Mm-hmm. Ο συνδυασμός αυτών των τεσσάρων μας επέτρεψε να δούμε ότι συνεχίζει το πλαίσιο της μαχητικότητας και της αγωνιστικότητας όσο αφορά τα εθνικά θέματα. Μάλιστα. Πιο συγκεκριμένα τώρα για τους Βορειοϋπηρώτες είναι όντως η γέννηση της Ομοσπονδίας της Αμερικής. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, όπως ξέρεις, οι Βορειοϋπηρώτες ήταν ήδη ενταγμένοι στην Παμακεδονική Αμερικής και το ίδιο με την Πανυπηρωτική. Ναι. Τώρα έχουν και δική τους Ομοσπονδία, η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με τα δικά τους θέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κοιτάζουν τα άλλα, άρα θα λειτουργήσει συμμαχικά. Mm-hmm. Και χαιρόμαστε που έχουμε αυτόν τον νέο σύμμαχο. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε, ας πούμε, που για τον αγώνα για το μακεδονικό οι Βορειοϋπηρώτες πρωτοστάτησαν. Mm-hmm. Και το ξέρεις βέβαια και συμβολικά ακόμα και ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, το οποίο θα είναι σε λίγες μέρες η επέτειος. Μάλιστα θα βρισκόμαστε και στη Βόρεια Ήπειρο. Και για ελπίζουμε αυτό λόγο, να κυλήσουν όλα ομαλά. Ναι. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι τώρα οι Βορειοϋπηρώτες, ειδικά οι άνθρωποι που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, πήραν στρατηγικές αποφάσεις και κατάφεραν να υλοποιήσουν ένα όραμα που είχαν οι Βορειοϋπηρώτες εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Το είχαν προσπαθήσει και το 2007, ναι, αλλά τελικά υλοποιήθηκε το 2019 και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή η NEFA USA θα αντιπροσωπεύει τους Βορειοϋπηρώτες και επειδή είναι και στη Νέα Υόρκη θα λειτουργήσει και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για να διεκδικήσει τα δικαιώματα αυτού του λαού ως αυτόχθονος λαός. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι μια διεύρυνση της όλης στρατηγικής. Mm-hmm. Θυμόμαστε ότι το 2007 υπήρξε η ανακήρυξη των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γιατί το έχει υπογράψει και η Αλβανία, υπάρχουν βέβαια και οι Βορειοϋπηρώτες, άρα ήρθε η ώρα να το διεκδικήσουν με πιο έντονο τρόπο και πιο δυναμικό.
και όσον αφορά την δομή τους, δημιουργώντας αυτή την υπερδομή, θα μπορέσουν οι σύλλογοι που βρίσκονται και στην Αμερική αλλά και αλλού, mm-hmm. ακόμα και σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν προβλέψεις, για να μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο, και ξέρουμε ήδη ότι υπάρχουν σύλλογοι στην Ελλάδα οι οποίοι θα ενταχθούν σε αυτή την ομοσπονδία ταυτόχρονα, γιατί ξέρουν ότι θα είναι δυναμική και θα παίξει ένα στρατηγικό ρόλο στην όλη υπαίθρωση. Μάλιστα. Τι γίνεται, Νίκο, με την ψήφο του απόδημου ελληνισμού? Νομίζω ότι συνδυάζεται πολύ όμορφα. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι τα εσωτερικά της Ελλάδος έχουν διαμορφωθεί και από κόμματα που ήταν εντελώς εναντίον, τελικά η διακομματική κατάφερε να βρει μια σύγκληση. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα ένα σημείο το οποίο εξετάζουν και είναι ότι θα πρέπει ο ομογενής να έχει ζήσει 2 χρόνια τα τελευταία 35 χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα το δούμε και αυτό. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι ότι ενώ στην αρχή θεωρούσαν όλοι ότι θα είναι δύσκολο να βρούμε 200 βουλευτές, ναι, να το υποστηρίξουν, τώρα θεωρούν όλοι ότι είναι δεδομένο, ναι, και ότι μάλιστα υπάρχει δυνατότητα να έχουμε και πολλούς, πολύ περισσότερους. Άρα αυτό σημαίνει τι? Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο φιλοσοφικό, σημαίνει ότι πραγματικά θα ψηφίσει ο ελληνισμός και εκτός Ελλάδας, και όχι μόνο ο ελληνισμός της Ελλάδος, το ελλαδίτικο στοιχείο έχει τεράστια σημασία, γιατί είναι ένα αίτημα που ζητούν πολλοί εδώ και δεκαετίες. Το ξέρεις πολύ καλά. Πολλές κυβερνήσεις το έχουν τουλάχιστον θεωρητικά, στη συνέχεια το έχουν υποσχεθεί, αλλά στη συνέχεια δεν το υλοποίησαν. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ θα περιμένω τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να δώσουμε μάχη και γι' αυτό, γιατί έχει τεράστια σημασία να μπορεί ο ομογενής να ψηφίζει επί τόπου, να επηρεάζει άμεσα και όχι απλώς να του ζητάμε βοήθεια όταν υπάρχουν προβλήματα εκ των υστέρων και να κάνει μόνο διορθωτικές κινήσεις. Mm-hmm. Και ένα άλλο σημείο που θέλω να επισημάνω πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι η ομογενής δεν είναι απλώς οι κάτοικοι μιας ξένης χώρας. Είναι και πολίτες αυτής της ξένης χώρας. Άρα λειτουργούν ταυτόχρονα σε 2 πλαίσια και κατά συνέπεια όταν βλέπει αυτή η ξένη χώρα ότι ζουν πραγματικά και εντατικά τα δεδομένα της πατρίδας τους και συνεισφέρουν σε αυτή με τον δικό τους τρόπο και πιο άμεσα μέσω της ψηφοφορίας, mm-hmm. θα επηρεάσουν και αυτή την ξένη χώρα για να δει πιο θετικά την Ελλάδα. Δηλαδή ουσιαστικά, επειδή τώρα μιλήσαμε για τη ΣΥΠΑ, για τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά, ο Ελληνοαμερικανός και ο Ελληνοκαναδός θα είναι συγγνώμη, παρακαλώ, μια γέφυρα μεταξύ των 2 χωρών, mm-hmm. και κατά συνέπεια θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει το συμμαχικό πλαίσιο και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ενεργό και όχι απλώς παθητικό, που έχουμε ως τώρα, δηλαδή ένας Έλληνας που είναι στο εξωτερικό, που δεν μπορεί να κάνει καμία παρέμβαση και απλώς τον φέρνουμε εκ των υστέρων. Εδώ θα είναι εκ των προτέρων, θα μπορεί να παίζει πάνω στο θέμα των βουλευτών, θα έχουμε και το θέμα της επικρατείας που θα αλλάξει, θα έχουμε 15 βουλευτές. Mm-hmm. Έχει τεράστια σημασία, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο εθνικό το όλο πλαίσιο, και επειδή υπάρχει μια σύγκληση όλων των κομμάτων, το χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο, γιατί σημαίνει ότι η εθνική πολιτική κατάφερε να είναι υπερκομματική σε αυτό το σημείο, και βλέπουν και πολλά κόμματα ότι άμα έχουν μια αρνητική θέση θα υποστούν ένα κόστος, γιατί ούτως ή άλλως θυμούνται ποιος βοήθησε και ποιος δεν βοήθησε. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα κοινό συμφέρον για όλα τα κόμματα να παίξουν ενεργά τον ρόλο τον καταλυτικό, έτσι ώστε να έχουμε όσο πιο σύντομα γίνεται, ας πούμε στις επόμενες εκλογές, αυτή την ψήφο του ελληνισμού, η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα, εφόσον τώρα θα ψηφίζουμε πραγματικά ως Έλληνες και όχι μόνο ως Ελλαδίτες. Μάλιστα.
Πώς ήταν το κλίμα εκεί στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης, πες μου τα νέα του. Ήταν πολύ καλό το κλίμα. Μπορώ να σου πω ότι επειδή ζήσαμε σε πρακτικό επίπεδο και την απόφαση της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Δανίας, ναι. Και το ζήσαμε την ώρα που κάναμε τις διαλέξεις. Μάλιστα. Άρα είχαμε μια διάλεξη στη Νέα Υόρκη λίγο πριν. Mm-hmm. Άρα εκεί πέρα υπήρξε μια προετοιμασία του κοινού γιατί θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Και τελικά τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν την ώρα που ήμασταν στον Καναδά. Mm-hmm. Άρα μια πρώτη εκδοχή ήταν στο Μόντρεαλ μετά την Οτάβα και στη συνέχεια το αποκορύφωμα γινόταν στο Τορόντο, επειδή εκεί πέρα ξέραμε επίσημα ότι αλλάζουν τα δεδομένα, και μετά, επειδή κάναμε και μια εκπομπή με τον Δημήτρη αφού είχαμε φύγει, μέχρι να κάνουμε τη δική μας, αναλύσαμε τα δεδομένα αφού αποφασίστηκε ότι στα Σκόπια θα υπάρξει παρέτηση και στη συνέχεια εκλογές τον Απρίλιο του 2020. Άρα βάζοντας όλα αυτά τα δεδομένα μπορείς να καταλάβεις ότι από ένα κλίμα, ας το πούμε, ενεργό και μαχητικό, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ηθικό δεν ήταν στα ύψη τους, στα ύψη σε καμία από τις δύο χώρες, σιγά σιγά ανέβηκε, και νομίζω και το timing για να γίνουν αυτές οι διαλέξεις ήταν πάρα πολύ καλό. Άρα χαιρόμαστε και ευχαριστούμε όλους αυτούς που το έκαναν, το σκέφτηκαν, το χρησιμοποίησαν, το αξιοποίησαν, γιατί και βέβαια όπως φαντάζεσαι ο Δημήτρης ήταν από τους ενεργούς παίχτες ειδικά στο θέμα της Αμερικής. Αλλά και από την άλλη πλευρά, ξέρεις, είχαμε ανθρώπους, ο Άννα, όπως είναι ο Γιώργος, όπως είναι διάφοροι που τέλος πάντων δεν τους γνωρίζεις ακόμα όλους, αλλά ακόμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι παίζουν έναν ρόλο πολύ σημαντικό. Θα είναι καλό λοιπόν να είσαι και εσύ δικτυωμένη με αυτούς τους ανθρώπους, mm-hmm. γιατί παίζουν και δημοσιογραφικά στα εντός αγωγικών τοπικά τους μέσα, γιατί ξέρεις πάνω ότι είναι αστείο. Ναι. Και επειδή είσαι δημοσιογράφος και καταλαβαίνεις τι εννοώ, βεβαίως, όταν λέμε τοπικά μέσα και είμαστε στην Αμερική ή στον Καναδά, πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να είναι η μισή Ελλάδα. Η μισή χώρα. Ακριβώς αυτό. Ναι, άρα δεν είναι ακριβώς τοπικά με την έννοια, και τώρα που έχουμε τα διαδικτυακά παίζουν παντού. Άρα έτσι. Είδαμε ανθρώπους σημαντικούς οι οποίοι έχουν συνεισφέρει σε πολλούς εθνικούς αγώνες, mm-hmm. και βέβαια μην ξεχνάς ότι ήδη από παλιά, δηλαδή μόλις υπήρξε το πρόβλημα της Μακεδονίας, στον Καναδά ήταν όλοι στην Οτάβα, είχαν φάει αρνητικούς βαθμούς σε θερμοκρασία και όμως ήταν όλοι παρόντες, και πάντοτε έτσι. Χαίρομαι όταν τους ξαναβλέπω, γιατί από τότε είναι εκεί και συνεχίζουν τον αγώνα, και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν λυγίζεις στα πιο δύσκολα επανέρχεσαι και δεν σπάσεις, γιατί ξέρεις ότι κανένας άλλος δεν θα κάνει αυτή τη δουλειά, mm-hmm. και κατά συνέπεια το χαρήκαμε πάρα πολύ και στις δύο χώρες. Κάναμε απίστευτες συζητήσεις, πολλές συζητήσεις, δώσαμε πολλή ώρα, πολύ χρόνο σε, όσον αφορά το θέμα της προσυμφωνίας, του προσυμφώνου των Πρεσπών. Μετά το όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να βλέπουμε πιο αισιόδοξα το θέμα? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, τους ή άλλο, γιατί φαντάζομαι το ανάποδο, γιατί έτσι είναι καλό να το βλέπουμε. Βεβαίως. Φαντάζομαι αν υπήρξε αμέσως το πράσινο φως, σε ποια κατάσταση θα ήταν το όλο θέμα. Mm-hmm. Άρα το γεγονός ότι η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία αντιστάθηκαν και δεν δέχτηκαν τις πιέσεις, το γεγονός ότι δεν διαχωρίσαμε τις δύο υποψηφιότητες, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε ένα πάγωμα του προσυμφώνου πριν καν τελειώσει να γίνει μια συμφωνία, εφόσον δεν έχει τελειώσει η νατοϊκή διαδικασία. Και είναι καλό να το επισημάνω. Αυτό το πάγωμα δεν έρχεται καν από την Ελλάδα, η οποία πολύ διακριτικά έπαιξε έναν ρόλο, αλλά όχι τόσο δυναμικό. Δεν προέρχεται βέβαια από τους βουλευτές που θεωρούν ότι όλα είναι δεδομένα και δεν έχουν να κάνουν τίποτα και αυτό τους βολεύει. Άρα μόνο αυτοί θέλουν το βόλεμά τους, αλλά όχι το εθνικό. Mm-hmm. Και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι το γεγονός ότι έφαγε ένα χαστούκι ο Ζάιφ στα Σκόπια, γιατί αυτή είναι η ιδέα
η πρακτική και γι' αυτό θα υποβάλει την παραίτησή του τον Ιανουάριο και θα έχουμε εκλογές τον Απρίλιο. Είναι κάτι που πετύχαμε σε δεύτερο στάδιο πάλι με την Ευρώπη, γιατί θυμάσαι πολύ καλά ότι είναι οι ευρωεκλογές που άλλαξαν τα δεδομένα. Αλλά σε αυτή την περίοδο θα είμαστε σε ένα ακόμα προεκλογική περίοδο ή ακόμα και την ώρα να ψηφίσουμε για τον Οκτώβριο. Οι ευρωεκλογές άλλαξαν όλα τα δεδομένα και τώρα πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που ουσιαστικά συνεισφέρει έμεσα σε αυτόν τον αγώνα, εφόσον σταματάει τη διαδικασία και αποδεικνύει ότι ήταν ένα παραμύθι ότι οι πρέσπες θα αποτελούσαν ένα διαβατήριο. Και τώρα το βλέπουμε ότι παρόλο που υπήρχε αυτή η υπογραφή ψήφου της Ελλάδος και του πρωτοκόλλου εισδοχής για το νατοϊκό πλαίσιο, δεν βοήθησε σε τίποτα. Και το διευκρινίζω αυτό γιατί ξέρεις, πολύ συχνά μερικά δεδομένα, η Αλβανία είναι στο ΝΑΤΟ από το 2009 και παρόλα αυτά αυτό δεν επηρέασε καθόλου την Ευρωπαϊκή Ένωση να την δει πιο θετικά, γιατί θέλει να κοιτάξει τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς έχει προχωρήσει το θέμα. Και επειδή έχουμε 35 κεφάλαια μέσα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στο ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λέγαμε ότι είναι πάντοτε κάπως πιο συντηρητική στις αποφάσεις της, και ειδικά τώρα που έχουμε προβλήματα λαθρομετανάστευσης, δεν ήθελαν να ανοίξουν άλλα δύο μέτωπα που έχουν ένα συνδυασμό στα Βαλκάνια και να αφήσουν άλλους ανθρώπους να μπαίνουν τόσο εύκολα, σαν να είναι τρυπητό. Άρα υπήρχαν και εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστήριξαν αυτό το πλαίσιο και αυτό, σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι και τα Σκόπια που έχουν ποντάρια και παραπάνω, ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ορατός και πρέπει να το πετύχουν ανά πάσα στη θεία όσο πιο γρήγορα γίνεται, τελικά δεν υλοποιήθηκε και τώρα δεν υπάρχει καν ημερομηνία την ημερομηνία, που αυτό μας αφήνει, αν θες, καλύτερες προοπτικές, και παρεπιπτόντως δεν μπορεί να υπάρχει μια εφαρμογή του προσυμφώνου τώρα στα Σκόπια με βιασύνη, γιατί πολύ απλά όλοι ξέρουν ότι τον Ιανουάριο αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά κανένας δεν θέλει να κάνει κινήσεις οι οποίες θα ενοχλήσουν τους ψηφοφόρους και θα μπορούν να έχουν στη συνέχεια πολιτικό κόστος. Κατά συνέπεια, επειδή βλέπεις και από την πλευρά της Ελλάδος ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία βιασύνη να εφαρμόσει οτιδήποτε, έχουμε ουσιαστικά ήδη μια άκυρη διαδικασία, η οποία βέβαια είναι de facto και εν δυνάμει. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα παιδιά μας δεν πάνε στο σχολείο πηγαίνοντας με ένα βιβλίο ιστορίας το οποίο είναι συμβατό με τις πρέσπες, αλλά θα έχουν και τον Παύλο Μελά και τους Μακεδονομάχους κανονικά. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ήδη ο Υπουργός Παιδείας δεν λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των πρεσπών. Ξέρουμε από την άλλη πλευρά, και το είδαμε γιατί υπήρξε μια ανακοίνωση από το ΣΕΒ για το νέο λόγο για τα Μακεδονία, ότι συνεχίζουμε την πορεία για την ανάδειξη των σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων των μακεδονικών εταιριών στην Ελλάδα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί υποτίθεται ότι θα έπρεπε να περιμένουμε την τριετία από την Κοινή Επιτροπή, όπως το προβλέπει το εδάφιο Θήτα στο άρθρο 1. Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά ότι λειτουργούμε πιο ελεύθερα, πιο δυναμικά, και τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε πρωτοβουλίες για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο με τις κινήσεις που κάνουμε σε διάφορους τομείς, έτσι ώστε να αποδείξουμε ότι όχι μόνο δεν κατέληξε το όλο θέμα όπως περίμεναν μερικοί, αλλά όντως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καταλυτικό πλαίσιο για να πετύχουμε και άλλα αποτελέσματα. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι είδες και εσύ, Νίκο Λιγερέ, παρακολούθησες μάλλον μέσω των social media, των μέσων ενημέρωσης, ανά την Ελλάδα, όταν έκανε περιοδία και κάνει και εξακολουθεί και κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Είδαμε αντιδράσεις κόσμου, είδαμε να του μιλούν με εκφράσεις πολύ ντροπιαστικές για έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω πώς τις αντιμετώπισε με τόσο χαμόγελο. Η αντοχή του πραγματικά είναι τρομερή, ίσως τρομακτική θα μπορούσα να πω. Όταν τον αποκαλούσαν προδότη, όταν τον αποκάλυψαν ότι πούλησε στην Ελλάδα, πούλησε στους Έλληνες, πώς αντιμετώπισε με τόσο χαμόγελο όλη αυτή την κατάσταση, πώς το κρίνεις?
Εγώ θα το ερμηνεύσω κάπως διαφορετικά και θα δώσω μια ένδειξη για το πώς το βλέπω. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω Ελληνές να βρίζουν πρώην πρωθυπουργό. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι από τότε, δηλαδή από το 1974 και μετά, ναι, που έχουμε πρωθυπουργούς σε ελεύθερο πλαίσιο, για να είμαι πιο ξεκάθαρος. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει πάντοτε ένας σεβασμός προς την θέση αυτήν, σε όποιο κόμμα και να είναι, και το ξέρεις, και να ήταν αριστερά, δεξιά, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων. Όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε ζήσει, δεν έχω δει ανθρώπους να βρίζουν με τέτοιο τρόπο έναν πρωθυπουργό. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει όμως μια διαφορά. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι βέβαια το πρέπον να το λέμε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι με τις πράξεις είναι ακόμα καλύτερα. Άρα λέω απλώς ότι το παρατηρώ, αν θες, ναι, ότι για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και να απαξιώνεται από τον λαό μια τέτοια θέση, σημαίνει ότι υπήρχαν διαφορές. Και αυτό το λέω γιατί πολύ συχνά μας λένε όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι, όλοι κάνουν τα ίδια πράγματα, και εγώ βλέπω διαφορές και βλέπω σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο ότι κανονικά ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος παρέχει ένα πλαίσιο προστασίας για τον λαό του, και στη συνέχεια, ακόμα και αν δεν είναι από το κόμμα που έχει ψηφίσει κάποιος, λόγω της πρωθυπουργίας γίνεται ένα πρόσωπο που σεβόμαστε με έναν διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Το γεγονός ότι αυτό δεν υπάρχει σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση, δεν συμβαίνει αυτό βέβαια. Ναι, σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια αγανάκτηση, και θεωρούν πολλοί ότι δεν μπορεί, επειδή είσαι σε αυτή τη θέση, να μπορείς να κάνεις ό,τι θες και να λες ό,τι θες, και μετά να θεωρείς ότι είσαι σε ένα απλό πλαίσιο. Και το δεύτερο, για να είμαστε συγκεκριμένοι, που είναι μια διαφορά, είναι η πρώτη φορά που βλέπω έναν πρωθυπουργό που να έχει χάσει εκλογές και να συνεχίζει να είναι πρόεδρος του κόμματός του. Αυτό δεν έχει σχέση με τον συγκεκριμένο, γιατί αδιαφορώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι υπάρχει, αν θες, μια παράδοση στην Ελλάδα, είναι ότι αν είσαι πρωθυπουργός και προέρχεσαι από ένα κόμμα όπου είχες την προεδρία και τελικά δεν κατάφερες τις εκλογές για κάποιον λόγο, δεν έχει σημασία αν ήταν δίκαιος, άδικος, τα τέλος πάντων δεν το έκανες, η παράδοση στην Ελλάδα προβλέπει ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος αφήνει τη θέση του και ότι μπαίνει κάποιος άλλος. Ακριβώς. Για να κάνει μια άλλη προσπάθεια με το ίδιο κόμμα. Εδώ βλέπω ότι αυτό δεν γίνεται, και αυτό μπορεί όντως να προκαλεί και την αγανάκτηση των ανθρώπων, γιατί ουσιαστικά είναι, συνεχίζουμε σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Τίποτα, με απόλυτο χαμόγελο, έτσι. Και ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει ετοιμιγωρία της ψηφοφορίας του λαού, και δεν έχει σημασία τι θα πούν τα άλλα κόμματα, εγώ θα είμαι στην Προεδρία. Αυτό το πράγμα δεν το θεωρώ δημοκρατικό, και νομίζω ότι και αυτό ενοχλεί και άλλους ανθρώπους. Μπορεί να μην το λένε τόσο αναλυτικά, αλλά αυτές οι δύο διαφορές, που επισημάνω, δηλαδή το γεγονός ότι μπορείς να βρεις έναν πρώην πρωθυπουργό που έχασε στις εκλογές να διατηρεί τη θέση του ως πρόεδρος, νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε γιατί γίνεται και πώς διορθώνεται, γιατί θα είναι σημαντικό και για τη συνέχεια όσο αφορά την πορεία της Ελλάδος. Γιατί νομίζω ότι όταν βλέπουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό ή βλέπουμε έναν πρώην πρωθυπουργό να παίζει κάποιον ρόλο, όχι στην ίδια θέση, σε άλλη θέση, ακόμα και η ευρωπαϊκή θέση, πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός. Και εννοώ, όταν θα έχουμε Ευρωπαίους πολίτες που μιλούν με τον Παπανδρέου, με τον Σαμαρά, με τον Καραμαλή, μετά την ήττα τους, μετά τι, και παίζουν έναν ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί ακόμα και ως επιτροπή και τα λοιπά, πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός. Αν αυτός ο σεβασμός δεν υπάρχει καν στη χώρα, ενώ είναι αυτή που επέλεξε να είναι πρωθυπουργός, πώς μπορούμε μετά να περιμένουμε από ξένους θεσμούς να έχουν οποιαδήποτε κίνηση σεβασμού προς το πρόσωπό του, αφού εμείς δεν το κάνουμε?
Αν θέλεις όμως, είναι και θέμα ίσως χαρακτήρα, αν θέλεις και τη δική μου γνώμη, ίσως να είναι και θέμα χαρακτήρα, να μην τους αφορά καν. Χαρακτήρα από ποιον όμως, από τους Ευρωπαίους, από εμάς, από ποιον? Από τον πρόεδρο. Τον πρώην πρωθυπουργό. Να είναι θέμα χαρακτήρου που να μην τον... Δεν νομίζω να υπάρχει διαφωνία. Άμα ο άνθρωπος το αντέχει και δεν τον ενοχλεί, εγώ δεν το λέω αυτό. Mm-hmm. Αυτό έχει σχέση, με, φαντάζομαι, με τις βρυσιές. Ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα δεν θεωρώ ότι το πολιτικό παίζει με τις βρυσιές. Θεωρώ ότι με τις πράξεις. Εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ποιος πήρε το δικαίωμα να παραμείνει στη θέση του Προέδρου χωρίς να υπάρχει αλλαγή, ναι, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η παράδοση σε όλα τα κόμματα. Μάλιστα. Είναι ένα κόμμα... Σε αυτό αφαιρόμουν. Αυτό ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητάμε άπειρες ώρες, όμως θέλω να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στο ενεργειακό και ποιος είναι ο ρόλος του Πελοποννήσου. Μα πρώτα απ' όλα έχουμε πολύ καλά νέα, γιατί από τότε που δεν είχαμε μιλήσει εξελίχθηκαν και υλοποιήθηκαν αυτά που συζητούσαμε. Άρα οι δύο συμβάσεις που αφορούσαν τεχνικά ονόματα, όπως είναι Δυτικά Κρήτης και Νοτιοδυτικά Κρήτης, τελικά τελείωσαν εντελώς και μάλιστα ακυρώθηκαν και από την Βουλή, όπως και για άλλα δύο οικόπεδα που αφορούν το Ιόνιο και πάλι και την Πελοπόννησο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η Πελοπόννησος αναβαθμίζεται, διότι το οικόπεδο, το θαλάσσιο που βρίσκεται δυτικά της Κρήτης, είναι βέβαια αυτό που είναι νότια της Πελοποννήσου, και το άλλο οικόπεδο που είναι πολύ κοντά, όπως ξέρεις, και στο Κατάκολο, λειτουργεί πάλι σε ο ίδιο πλαίσιο. Άρα η Πελοπόννησος ως περιφέρεια, και δεν μιλάω μόνο για την Πελοπόννησο, ας πούμε την φυσική, θα παίξει έναν διπλό ρόλο και αναβαθμίζεται ενεργειακά, και από τη στιγμή που έχουμε εταιρείες όπως είναι η Exxon Mobil, η Total και τα Ελληνικά Πετρέλαια μαζί σε μια κοινή κοινοπραξία για τις δύο θαλάσσιες περιοχές, και από την άλλη πλευρά είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια μόνα τους, καταλαβαίνεις ότι η Πελοπόννησος μπαίνει σε ένα νέο στάδιο που δεν υπήρχε πριν, και επειδή τα είχαμε αναλύσει εδώ και καιρό μαζί, αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αυτά που λέγαμε τόσο καιρό για την Πελοπόννησο υλοποιήθηκαν, και είναι τώρα πλέον θέμα και περιφέρειας να το διαχειριστεί πολύ σωστά και ορθολογικά και να συνεχιστεί το έργο που είχε γίνει ήδη, έτσι ώστε να έχουμε μια ενεργειακή περιφέρεια, και όπως ξέρεις πολύ καλά εσύ, να το υπενθυμίζω και στους τηλεθεατές και στους ακροατές, όπου και αν βρίσκονται, ότι ο νόμος περί υδρογονανθράκων προβλέπει ότι το 5% των απολαβών του ελληνικού δημοσίου πηγαίνει κατευθείαν στην περιφέρεια σε ελεύθερο πλαίσιο, συν ένα άλλο 20% που πηγαίνει για θέματα εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά. Σημαίνει λοιπόν ότι το 1 τέταρτο του ελληνικού δημοσίου θα πηγαίνει στην περιφέρεια, και επειδή έχουμε κοιτάσματα στόχους στις περιοχές που έχουμε χαράξει τα θαλάσσια οικόπεδα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει τώρα πρακτικά να το σκεφτεί η Πελοπόννησος και να δει ότι έχει νέες προοπτικές λόγω της ενέργειας, και στη συνέχεια, μετά τη φάση της έρευνας, να σκεφτεί ότι ένα σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου έχει τεράστια σημασία και σε θέσεις εργασίας, αλλά βέβαια και σε γεωοικονομία, και κατά συνέπεια το χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις ότι έχουμε και μια ειδική σχέση με την Πελοπόννησο και βρισκόμαστε τόσο συχνά εκεί, που μερικοί νομίζουν ότι είμαστε και από την περιοχή. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει τώρα να σκεφτούμε σε πρακτικό επίπεδο και όχι μόνο θεωρητικό όπως το κάναμε πριν και με συζητήσεις, αλλά να έχουμε επιτροπές, να έχουμε ανθρώπους που είναι ενημερωμένοι, και θα ήθελα βέβαια αυτό να υπάρχει και σε επίπεδο των βουλευτών. Το ευχόμαστε. Γιατί ξέρεις ότι υπήρξε παραγωγή έργου. Τώρα δεν έχουμε την ίδια ενημέρωση όσον αφορά το επίπεδο των βουλευτών, και θα είναι καλό να ενημερωθούν και αυτοί, γιατί τώρα δεν μιλάμε πια μόνο με χαρτιά και με θεωρητικές συμβάσεις, αλλά μιλάμε για πράγματα τα οποία μπορεί και εντός της χρονιάς
θα είναι ωριακό, αλλά θα το δούμε, να έχουμε τις πρώτες γεωτρήσεις και θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα και πώς θα το αξιοποιήσουμε σε επίπεδο Πελοποννήσου, βέβαια προς όφελος όλης της Ελλάδος, αλλά έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποια είναι η περιφέρεια που είναι κοντά στα κοιτάσματα. Άρα η Πελοπόννησος και η Κρήτη είναι θα κοντά. Παίξουν έναν ειδικό ρόλο, ειδικά για το φυσικό αέριο, και θα έχουμε βέβαια και το Ιόνιο για το πετρέλαιο. Αυτές τις προοπτικές ευχόμαστε και ο νέος Περιφερειάρχης ο Παναγιώτης ο Νίκας να τις δει και να τις δει με πολύ θετικό μάτι και έτσι να έχουμε και ενημέρωση όλοι μας για το τι ακριβώς γίνεται. Φαντάζομαι γνωρίζεις ότι έχουμε νέο Περιφερειάρχη εδώ στην Πελοπόννησο, είμαι σίγουρη. Ναι, βεβαίως. Και θα ήταν πάρα πολύ όμορφο και χρήσιμο να έχετε και μία συνάντηση μαζί. Εγώ θα το πρότεινα. Σωστά. Θα γίνει και αυτό, αλλά ούτως ή άλλως, επειδή υπήρξαν πολλές ενημερώσεις στην Πελοπόννησο και σε επίπεδο περιφέρειας και επειδή υπάρχουν ακόμα και δημοτικοί, δηλαδή περιφερειακοί σύμβουλοι που είναι ενημερωμένοι, σίγουρα θα υπάρξει μια συνέχεια. Θα πρέπει να παίξουμε και ενεργά και με το Γήθιο, τα είχαμε συζητήσει αυτά. Θα υπάρχει μια επικαιροποίηση όλων των δεδομένων, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα μιλάμε για συμβάσεις που έχουν περάσει από την Βουλή, οι οποίες είναι επίσημες και όχι μόνο στα χαρτιά, και αυτό σημαίνει ότι η περιφέρεια μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, να τις μελετήσει και να τις αναδείξει παίρνοντας πρωτοβουλίες τοπικά, έτσι ώστε να ακολουθήσει αυτή την, ας το πούμε, ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδος. Και επειδή είναι παράδοση σε αυτήν εδώ την εκπομπή, οπότε εμείς συναντιόμαστε, να μην είμαστε ποτέ μέσα στο πλαίσιο της ώρας, και δύο μόλις λεπτά πριν από το τέλος αυτής της εκπομπής, εμείς θα κάνουμε την ερώτηση, εγώ θα κάνω την ερώτηση που άφησα για το τέλος και αφορά τις αμερικανικές εκλογές φυσικά και μία μικρή ανάλυση από σένα Νίκο περιμένουμε συμπεριφορά όσον αφορά στη Συρία, Κουρδιστάν. Okay, άρα πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι όντως είμαστε στην τελική χρονιά της εκλογικής αναμέτρησης στην Αμερική. Είδαμε ότι μιλάμε πάρα πολύ για το impeachment, αλλά δεν έχουμε δει ακόμα προς τα που θα πάει τελικά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες γιατί εμφανίστηκαν και με το θέμα του Ουκρανικού. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες και από την πλευρά των Δημοκρατών για να εμφανίσουν έναν κυρίαρχο παίχτη ο οποίος θα μπορέσει να αναγωνιστεί τον νυν πρόεδρο, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, και αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, υπόθηκαν πολλά πράγματα σε σχέση με τη Συρία και το λεγόμενο πράσινο φως, αλλά τώρα ξεκαθάρισε ότι το πράσινο φως ήταν από την πλευρά της Ρωσίας και μάλιστα η Αμερική είπε με ξεκάθαρο τρόπο ότι πρόκειται για ένα έγκλημα πολέμου αυτό που έκανε η Τουρκία. Μάλιστα. Και η κυκυρία που έγινε για 120 ώρες και τώρα μιλάμε με την Ρωσία για τις 150 έχει μεγάλη σημασία με ποια έννοια. Από τη μια πλευρά έχουμε μέτρα εναντίον της Τουρκίας, από την άλλη πλευρά έχουμε συμφωνίες εδαφικές. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι, να μην παραρμηνεύουμε τα δεδομένα όταν υπάρχουν φάσεις προεκλογικής αναμέτρησης, γιατί πάντοτε διωγγώνεται με έναν τρόπο που μπορεί να φτάσει και στην παρερμηνία. Και να είμαστε λοιπόν συντονισμένοι σε αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε να προωθήσουμε και τον κουρδικό λαό, ο οποίος όχι μόνο δεν πρέπει να τον εγκαταλείψουμε, γιατί αυτό είναι σίγουρο το βασικό, αλλά δεν πρέπει να τον αφήσουμε απλώς μόνο του να διαχειριστεί το όλο πρόβλημα, γιατί οι Κούρδοι έχουν το δικαίωμα να έχουν μια ελεύθερη πατρίδα, έχουν το δικαίωμα να έχουν το Κουρδιστάν, και αν η Τουρκία έχει προβλήματα με αυτό το θέμα είναι απλώς επειδή τους έχει καταπατήσει και τους έχει αρπάξει εδάφη και όχι επειδή είναι στη ζώνη επαφής. Άρα εμείς είμαστε πάντοτε από την πλευρά των αθώων, εδώ συγκεκριμένα είναι οι Κούρδοι, και χαίρομαι γιατί άκουσα και φωνές στην Τουρκία, βέβαια είχαν στη συνέχεια προβλήματα αυτές οι φωνές, οι οποίες είπαν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουμε εναντίον των Κούρδων. Άλλοι πήγαν φυλακή, άλλοι είναι σε φάση εξορίας, άλλοι είναι στο εξωτερικό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το τουρκικό καθεστώς, και όχι οι Τούρκοι, είναι πραγματικά βάρβαρο εναντίον των Κούρδων, και εμείς, αν πραγματικά θεωρούμε ότι είμαστε από την πλευρά των δίκαιων, δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε τους αθώους να υποστούν αυτή τη βαρβαρότητα.
Μάλιστα. Νίκο Λιγερέ, θα χαρώ πάρα πολύ να σε έχω το συντομότερο εδώ στο στούντιο να τα πούμε και από κοντά. Και εγώ να δω τα νέα μέρη. Έτσι. Θέλω να σε καλημερίσω που βρέθηκε σήμερα στην εκπομπή μου και μην κλείσεις, έχουμε να πούμε πράγματα εμείς οι δύο μετά, μείνε όπως είσαι. Θα στείλω την καλημέρα μου σε όλους όσους μας παρακολούθησαν.